Thank <phone> you. <rings> Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σα καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραήτη. Μείνετε κοντά μα. Έχοντα μπει πια ζεστά-ζεστά στην παρία προ τι ε... εκλογέ, φιλοξενούμε απόψε τον υποψήφιο Δήμαρχο Ροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Στεφανάκη. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα, κυρία Μωραΐτη. Και πάλι λοιπόν στι επάλξει και πάλι εν ώψη με μια εκλογική μάχη μετά από μία ήδη ε, τετραετία στο τιμόνι του Δήμου Ροπεδίου Λεσεθίου. Πώς είναι αυτή τη φορά τα πράγματα, κύριε Στεφανάκη, σε σχέση με την προηγούμενη, που ήταν και η πρώτη σας. Ε, υπάρχει οπωσδήποτε η εμπειρία της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης. Ε, τώρα τα πράγματα ε, είναι ίσως πιο βατά, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να διεκδικούμε την εξουσία, πρέπει να διεκδικούμε ε, τα πράγματα τα οποία πρέπει να προσφέρουμε προ τον πολίτη, προ το δημότη μα. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε είναι χρηματοδοτήσει, είτε είναι έργα, είτε είναι η ίδια η εξουσία. Κύριε Στεφανάκη, μετά από μία τετραετία, πενταετία όπω αποδείχθηκε στο τιμόνι του Δημόρο Πεδίου Λασιθίου, και επειδή είστε ένα άνθρωπο ο οποίο ξεκινήσατε την προηγούμενη ε, επί τη ουσία προεκλογική περίοδο, την προηγούμενη εκλογική περίοδο και αναλάβατε τα ενία του Δήμου, τελικά τι χρειάζεται να έχει ένα αυτοδιοικητικό για να μπορεί αποτελεσματικά να συνδράμει σε ό,τι αφορά τα προβλήματα τη περιοχή του. Είναι το κομμάτι τη μαχητικότητα, είναι το κομμάτι τη σοφία, είναι το κομμάτι τη οριμότητα, είναι το κομμάτι τη. Ποιο είναι αυτό τελικά που έχετε καταλήξει μετά από μια ολόκληρη θητεία στο ότι βοηθάει το να πάνε πράγματα παρακάτω, κάνοντα και να μείνει απολογισμό. Τελικά ίσω είναι όλα μαζί. Όλα μαζί. Και μια ισορροπία. Το παν με τον Άριστον ισχύει κυρίω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επειδή ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον Δημότη για οποιαδήποτε προβλήματα, είτε προβλήματα που αφορούν το Δήμο, είτε το κεντρικό κράτο, είτε ακόμα αν θέλετε και οικογενειακά προβλήματα. Ο δημότη η πιο κοντινή του επαφή με την αρχή είναι ο Δήμο. Οπότε έρχεται στο Δήμο, συνομιλεί με τους υπαλλήλου, με τους αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, το Δήμαρχο και προσπαθεί να βρει το δίκιο του ή να βρει μια λύση στο πρόβλημά του. Οπότε εκεί θα πρέπει να είμαστε συνετοί, θα πρέπει να δίνουμε σωστές ε, ε, λύσεις στα όποια προβλήματα, είτε είναι ατομικά προβλήματα, είτε είναι προβλήματα που εμπλέκεται πραγματικά ο Δήμο όπω είναι και τι περισσότερε φορέ. Και μα... συνήθω λέω και στου συνεργάτε μου ότι ε, κανένα πρόβλημα δεν είναι αξεπέραστο. Όλα τα προβλήματα λύνονται. Το έχουμε αποδείξει και στα Δημοτική Αρχή αυτό, ότι όλα τα ταμπού που αντιμετωπίσαμε, που αντιμετωπίζαμε πολλά χρόνια τώρα, mm -hmm. κατορθώσαμε και τα, τα, λύσαμε. Είναι πιο δύσκολη η ψήφο, κύριε Στεφανάκη, στου μικρότερου Δήμου. Είναι πιο δύσκολη η ψήφο και κυρίω διότι εμπλέκονται πάρα πολλοί οικογένειε εμπλέκεται πάρα πολύ το κριτήριο του Και το συγγενή, προσωπικό στοιχείο, ε. Και το προσωπικό στοιχείο. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο απρόσωπο και δεν κοιτάμε πάντα αντικειμενικά τον υποψήφιο για να τον ψηφίσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Δήμοι υπάρχουν για να λύνουν προβλήματα. Αν δεν υπήρχαν προβλήματα, δεν θα υπήρχαν Δήμοι. Θα ήθελα να γνωρίζω, κύριε Στεφανάκη, ξεκινήσατε με μια ομάδα ανθρώπων πριν από πέντε χρόνια. Θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει αυτό ο ενθουσιασμό μεταξύ ανθρώπων στο οροπέδιο Λεσιθίου, διότι δεν είναι μόνο οροπέδιο Λεσιθίου και αυτή η ομορφιά την οποία βλέπουμε όλοι όσοι mm. γνωρίζουμε την περιοχή. Είναι και τα προβλήματα που έχει ένα ορεινό Δήμο, ένα μικρό Δήμο με πολλά χωριά. Ένα Δήμο που τον χτυπούν οι καιρικέ συνθήκε, θα πρέπει να πούμε. Η νεολαία είναι σε εγρήγορση, συμμετέχει... Είναι σε εγρήγορση, είτε συμμετέχει ενεργά mm -hmm. α, στο Δήμο, είτε συμμετέχει ενεργά σε άλλες δομές, σε συλλόγους, στην ποδοσφαιρική ομάδα, α, σε άλλες δομές που υπάρχουν στο Δήμο, στην περιοχή μας. Το σημαντικό είναι να είναι ενεργοί πολίτες και με τον α ή β τρόπο να μπορούν να επηρεάζουν τα κοινά, τα δρόμενα. Ε, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι πέρυσι τα Χριστούγεννα είχα πάει στον Πολιτιστικό σύλλογο του Τζερνιάδου και έγινε εκεί η κουβέντα για τον αθλητισμό, ότι δεν υπάρχει ομάδα και το γήπεδο δεν επαρκεί. Από εκεί και μετά ξεκινήσαμε και καταφέραμε. Σε ένα χρόνο δημοπρατήσαμε το γήπεδο, είχε κατασταθεί ο εργολάβο, η ομάδα δημιουργήθηκε, τα παιδιά τη φτιάξαν από μόνοι του και πήραν και το πρωτάθλημα του νομού. Δηλαδή, η δυναμική μπορεί να προκύψει από το ατομικό. Από το άτομο, αλλά προς το σύνολο από, και το. Έτσι, από το άτομο προ το σύνολο και από το σύνολο προ το, το άτομο. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν ε, να υπάρχει η θέληση και η βούληση από την εκάστοτε εξουσία, είτε είναι η δημοτική αρχή, είτε είναι οποιοδήποτε αρχή, και να μπορεί να συνομιλεί με τον κόσμο και να μπορεί να. ή έστω να επιδιώκει να κάνει πράξη τα θέλω του κόσμου. Τώρα, να μπούμε ουσιαστικά στο κομμάτι της συζήτηση, mm -hmm. ε, για να μας ακούσει και ο κόσμος ε... Το αμυγό πολιτικό κομμάτι, θα λέγαμε, που έχει να κάνει με τα σημεία στα οποία νιώθετε πολύ καλά που υλοποιήθηκαν μέσα στην mm. πενταετία που προηγήθηκε, τα σημεία τα οποία θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί δεν επετεύχθη αυτό που πιστεύατε κι εσεί ο ίδιο, και βεβαίω τα σημεία τα άλυτα στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, mm. ζητήματα που ζητούν ακόμη την ε, τακτοποίησή του και τη διευθέτησή του. Το άλλο το θα πιάσουμε από την αρχή. Να το πιάσουμε. Το άλλο το πρόβλημα του Ευρωπαϊδίου αστίου είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό. είναι εθνικό ζήτημα. απασχολεί όλε τι δημοτικέ αρχέ στην επαρχία. Ιδίω του ορεινού Δήμου, γιατί μετέχω και στην Επιτροπή των Ορεινών Δήμων τη ΚΕΔΕ. Ε, Μα απασχολεί έντονα αυτό. Χρειάζεται μια εθνική πολιτική για να λυθεί το ζήτημα. Έχω προτείνει και στον ίδιο τον αλλά και με επιστολέ την φοροελάφρυνση, των, κίνητρα. Uh, τα κίνητρα της φοροελάφρυνσης των ορεινών, uh, στους ορεινούς δήμους, ιδιαίτερα για τους παραγωγούς. Γιατί η παραγωγική διαδικασία ουσιαστικά παράγει uh, αξία. Uh, uh, ίσως αυτό να μην είναι uh, εφικτό, uh, να μην υπάρχουν φορο, μηδενικά φορολογικά κίνητρα, θα μπορούσε όμως να υπάρχει uh, ένας συντελεστής χαμηλότερος. Θα φέρω το παράδειγμα της Μικόνου. Δεν είναι δυνατόν στη Μίκονο ή στη Σαντορίνη να έχουμε Μειωμένο συντηρηστή ΦΠΑ μέχρι πρότινο και μειωμένη φορολογία και στο οροπέδιο λαστείο, στα 800 μέτρα υψόμετρο, με τέτοιε δυσμενεί καιρικέ συνθήκε, το κράτο να κοφεύει. Ε, νομίζω ότι ενταγμένο σε αυτή τη στόχευση ήταν και αυτό που είχατε συζητήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή με τη συνάδελφο Στάλη Κεντετζάκη πριν από κάποιο χρονικό διάστημα σε σχέση με την ε, ε, ανασύσταση του αερολικού πάρκου. Και τη δυνατότητα ακόμη ακόμη να τροφοδοτήσετε με ενέργεια και να καθ, καθ, καταστεί η περιοχή αυτάρκη και αυτόνομη σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Και λέγατε ότι και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο για να επιστρέψει η νεολαία, για να παραμείνει νεολαία. Έχετε αρκετό κόσμο που βρίσκεται και σε πόλει Κρήτη, αλλά και εκτό Κρήτη, έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώ. Είναι αρκετό ο κόσμο και είναι και πο, πολλοί που είναι. Εταιροδημότητε που θέλουν να επιστρέψουν, mm -hmm. που έχουν σπουδάσει θέλουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην περιοχή, αλλά δεν υπάρχει το κίνητο, δεν υπάρχει η θέση εργασία, mm -hmm. είναι το ζητούμενο. Εμάς η στόχευση για τη σύνδεση του πολιτισμού, όσον αφορά τον ανεμόμυλο, σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, είναι ο ανεμόμυλο. Που εκεί η δομή η οποία θα υποστηρίξει το κομμάτι αυτό και ο, ο ρόλο του Δήμου είναι να δημιουργήσει τη δομή που θα υπηρετεί. Το σκοπό αυτό τη ανασύσταση του αερολικού πάρκου, εκεί στη δομή αυτή μπορούν να λειτουργήσουν από στελέχη ε, 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 μηχανική, από οικονομολόγοι, δηλαδή ε, απόφτη πανεπιστημίων μέχρι και απλοί τεχνίτε. Όλοι ε, εκεί θα μπορούν να απασχοληθούν προ όφελο των ίδιων των κατοίκων τη περιοχή και του πολιτισμού. Οπότε είπαμε το δημογραφικό είναι το άλυτο πρόβλημα τη το, περιοχή, το, το δημογραφικό είναι το και... άλυτο. Υπάρχουν λύσει, αλλά οι λύσει αυτέ, αν δεν συνδεθούν. Με μια εθνική στρατηγική, τότε δεν μπορεί να εφαρμοστούν. Mm -hmm. ε, υπάρχουν οι προκλήσει όσον αφορά του ανεμόμυλου, όπω πολύ σωστά είπατε. Υπάρχει η πρόκληση του Αθλητικού Κέντρου, μια μεγάλη επένδυση, στην οποία μετέχει και ο Δήμο και έχουμε έρθει σε ε, καταρχήν συμφωνίε με του εταίρου για να προχωρήσει και με τη βοήθεια τη περιφέρεια. Mm -hmm. όπου εκεί θα προβλέπετε ότι θα απασχοληθούν 41 άτομα ντόπιοι από την περιοχή. Α, όλα αυτά στοχεύουν στην διατήρηση. Των οικογενειών πάνω, στη δημιουργία κινήτρων οικονομικών για να μείνει ο κόσμο. Αλλά δεν φτάνει, αυτό. δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να βελτιώσουμε και την καθημερινότητά μα και την ποιότητα τη κουλτούρα που έχουμε ω περιοχή και να φροντίσουμε για την οικογένεια. Το σημαντικό είναι να φροντίσουμε ε, τα παιδιά, τη, τη νέα μητέρα και να του δώσουμε την, την ευκολία ε, να περνάνε τι ώρε του πάνω στο παιδί οραστήριο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τα σημεία εκείνα τα οποία επιχειρήσατε να, να επιλύσετε, να δώσετε λύσεις, να δώσετε προοπτική και δεν βγήκαν έτσι όπως τα περιμένατε και θα εξακολουθήσετε να μάχεστε ως προς αυτή την κατεύθυνση επιλυσίες του. Τα σημεία αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με το κομμάτι της, ε, των τεχνικών έργων. Τεχνικών έργων. Τα οποία τεχνικά έργα γνωρίζετε τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν από το 2016 και μετά ουσιαστικά ξεμπλοκάρουν το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο από τους κεντρικούς φορείς της κυβέρνησης. Τα μεγάλα τεχνικά έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει και έχουμε διεκδικήσει έχουν μπει σε μια τροχιά κατασκευής, έχουν εγκριθεί οι πιστώσεις και μέσα στο επόμενο διάστημα θα εκτελεστούν έργα ύψους γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ στο οροπέδιο Λασιθίου, είτε από εθνικού πόρου, είτε από ευρωπαϊκού πόρου, τα οποία είναι εγκεκριμένα, το τονίζω, δεσμευμένε πιστώσει για συγκεκριμένα έργα που αφορούν mm. το, το, Δήμο μα. Υπήρξαν καθυστερήσει, γιατί πολλά από αυτά τα καταφέραμε μέσα από διεκδικήσει, όπω είναι το θέμα του φράγματο του Αποσελέμη. Πούμε, ναι, ήσασταν από τι περιοχέ που τροφοδοτούσατε το φράγμα, τα βουνά σα με νερό. Α μην κοιτάξουμε τι έγινε φέτο, γιατί ήταν μια ευλογημένη χρονιά Σε ό,τι αφορά τι βροχοπτώσει. Είχε φτάσει όμω στο σημείο να μην έχετε νερό να... οι άνθρωποι να φροντίσουν τι καλλιεργίε του. Περάσαμε ακριβώς. και από αυτό το στάδιο. Έτσι. Και μάλιστα πέρυσι ο Δήμο προχώρησε στην καταγραφή των σημείων υδροληψία, στην έρευνα για την ποιότητα του νερού. Mm -hmm. Κατεβάσαμε ακόμα και κάμερε μέσα στι γεωτρήσει για να δούμε ακριβώ την ποιότητα των γεωτρήσεων. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να, εξασφα... να δούμε την. Πλήρη χαρτογράφηση του κάμπου του οροπεδίου Ραστήριου όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα. Κάναμε ηλεκτρικέ τομογραφίε σε πολλά σημεία ε, και οδηγηθήκαμε σε μία δημοπράτηση τώρα ε, ύψου 3.714.000 ευρώ για την ίδρευση μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημο. Συν ε, επιμέρου ε, διαγωνισμού που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση τη ποιότητα του νερού και, της, ε, και των αλλιοστασίων ύψου περίπου. 400 χιλιάδων ευρώ. Αυτά αφορούν μόνο το νερό. Για να εξασφαλίσουμε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, τα σπίτια με άφθονο νερό. Και ξέρετε, δεν το έχω αναφέρει ποτέ δημόσια, ε, πρόσφατα δημοσιεύτηκε από ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, το Texas University, η ποιότητα των νερών ε, του Νότιου Αιγαίου και το νερό του Οροπέδιου ραστίου χαρακτηρίζεται μακράν, με πολύ μεγάλη διαφορά πρώτο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την... για την υγεία των ε, κατοίκων. Μάλιστα. Κύριε Στεφανάκη, ε, σε ποια σημεία είναι που γυρνάτε και θεωρείτε ότι ήταν στίχημα όταν ξεκινήσατε, ένα στίχημα που φαίνεται ότι κερδίθηκε. Πολλά. Πολλά στοιχήματα. Όπως είπα και στην αρχή, ε, ήταν αρκετά τα σημεία που ήταν ταμπού. Mm -hmm. ε, θα ξεκινήσω με το μεγάλο έργο, το αρδευτικό δίκτυο του Ευρωπαϊκού ένα έργο που ουσιαστικά ε, διοχετεύει το νερό των 2,5 εκατομμυρίων ε, κυβικών από την λιμνοδεξιμενή του Αγίου Γεωργίου σχεδόν σε όλο τον κάμπο του Ευρωπαιδίου Λαστίου. Ένα έργο 13 εκατομμυρίων ευρώ. Α, συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είναι η απαλωτριώση μας πάει σχεδόν στα 14 εκατομμύρια 500 ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές έχουν δεσμευθεί. Έχει εγκριθεί το έργο όσον αφορά τις μελέτες και έχει περάσει και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και μάλιστα, 14 Μαΐου συνεδριάζει ε, το δικαστήριο για την τιμή των απαλωτριώσεων. Mm -hmm. Και αμέσω μετά δημοκρατείται το έργο αυτό των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το έργο θα δώσει νερό, ε, θα δώσει ισονομία, ας το πούμε έτσι, σε όλους τους ιδιοκτήτε ε, του κάμπου, του Ευρωπαϊκού του Ασίου, σε όλου του παραγωγού. Θα δώσει ε, νερό ποιοτικό, άφθονο, για να μπορούν να καλύπτουν τι καλλιέργειέ του. Άρα, λοιπόν, θα δώσει μια υπεραξία στην περιοχή. Είναι ένα μεγάλο έργο που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, ένα κομμάτι το οποίο κερδίσαμε ήταν το κομμάτι της, του επιδόματος θέρμανσης. Είχαμε το εξής παράδειγμα. διεκδίκηση ήταν έτοιμα αρκετό χρονικό διάστημα. Αρκετό χρονικό διάστημα, ναι. Το διεκδικήσαμε δυνατά. Τεκμηριώσαμε τις θέσεις μας, δηλαδή καταγράψαμε τις θερμοκρασίες και συγκεντρώσαμε και τα προηγούμενα έτη και έτσι τεκμηριώσαμε ότι δεν είμαστε ιερά πέτρα, γιατί ο σταθμό που έπαιρνε υπόψη του το νομοθετικό διάταγμα τη εποχή εκείνη ήταν από, το, από ένα σταθμό στην ιερά πέτρα. Τεκμηριώσαμε λοιπόν το αυταπόδεικτο ότι δεν είμαστε στην ιερά πετρα, αλλά είμαστε στα 800 μέτρα. Και έτσι ε, καταφέραμε και ανεβάσαμε την κατηγορία για το δίο μα, ε, ώστε να παίρνουν οι μόνιμοι κάτοικοι επιπλέον ε, επίδομα θέρμανση. Ε, μπήκαμε στο κομμάτι του πολιτισμού δυνατά. Με την εξωστρέφεια την οποία εφαρμόσαμε, καταφέραμε να κάνουμε γνωστό το πέρα από τα όρια τα εθνικά και σε, παγκόσμια, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, και δώσαμε μια πολύ μεγάλη δυναμική όσον αφορά τη σύνδεση του πολιτισμού και της μυθολογία με την περιοχή μα. Είναι ατού τη περιοχή αυτό. Είναι ατού τη περιοχή και πρέπει να είναι γιατί. Οι έρευνες ε, η στατιστική, έχει δείξει ότι μια περιοχή για να λύσει το δημογραφικό τη δεν αρκεί ο πρωτογενή τομέα. Όπου έχουμε πρωτογενή τομέα, το δημογραφικό δεν λύνεται. Ο, ο, οι, οι, οι μόνιμοι κάτοικοι φθήνουν. Για να λύσουμε το δημογραφικό, πρέπει να εφαρμοστεί ένα μοντέλο τουρισμού, ποιοτικού τουρισμού, που να συνδέεται με το πρωτογενή τομέα. Αυτό το κομμάτι για να ευρεωθεί θέλει μια εξωστρέφεια όπω καταλαβαίνετε. Την έχουμε δώσει αυτή την εξωστρέφεια και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια με τι επενδύσεις που προορίζονται και μέσα από τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις ένα πρόγραμμα ε, της περιφέρειας, ένα, είναι ΕΣΠΑ πρόγραμμα mm -hmm. μέσω περιφέρειας που μετέχει ο Δήμος, όπως και ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Ιεράπετρας. Ε, με στοχευμένες λοιπόν ε, ενέργειες μπορούμε να δώσουμε μια ποιοτική Λύσει, στο δημογραφικό μέσα από τον τουρισμό. Να ρωτήσω και... κάτι. Σε ό,τι αφορά το μεγάλο έργο που όπω όλα φαίνεται θα προχωρήσει ε, το αεροδρόμιο Καστελίου, φαντάζομαι ότι και εσεί σε αυτή τη φάση έχετε να περιμένετε πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Με την έννοια ότι βρισκόσαστε αρκετά κοντά χιλιόμετρικά, ίσω μια οδική σύνδεση η οποία θα ήταν λίγο πιο προσεγμένη. Νομίζω ότι θα είναι για άλλε παραμέτρου και άλλε προοπτικέ σε ό,τι αφορά αυτό. Που συζητάμε την συγκεκριμένη στιγμή. Και βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε πιο κοντά στο αεροδρόμιο του Καστελίου από ότι είναι το Ηράκλειο. Να δώσω τη διάσταση. Ουσιαστικά είμαστε 17 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, υπάρχει ο δρόμο είχε ανοιχτεί πριν πολλά χρόνια από τις υπηρεσίες της ΜΟΜΑ mm -hmm. και μάλιστα πρόσφατα εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη επειδή είμαστε περιοχή Νατούρα και δεσμεύτηκαν και οι πιστώσεις μέσω περιφέρειας 700.000 ευρώ για τα πρώτα τεχνικά του δρόμου από το Καστέρι στο Ροπέδιο Λασιθίου. Είναι ένας δρόμος ο οποίος με λίγες με μικρές παρεμβάσεις θα μπορέσει να δοθεί σε λειτουργία και τον έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Υποδομών να είναι μέσα στα συνοδά έργα του αεροδρομίου. Αυτός ο δρόμος θα είναι που θα μας συνδέει απευθεία με μια πύλη εισόδου. Σωστά. Γιατί το αεροδρόμιο είναι μια πύλη εισόδου. Και ως τουριστικός προορισμός θα είμαστε πολύ πιο κοντά. Ε, το κομμάτι του τουρισμού, σε σύνδεση και με τους ανημόμυλους που βλέπω εδώ με πολύ μεγάλη χαρά και προβάλλεται, θα μπορέσει και με το μυθολογικό κομμάτι και με κάποιε ανασκαφέ που έχουμε δρομολογήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, νομίζω ότι θα δώσει μια άλλη διάσταση στο τουριστικό γίγνεσθε του οροπεδίου Λαστίου και τη κρίση γενικότερα. Και αν, αν αυτό το παντρέψουμε και με το χειμερινό τουρισμό και με τα χειμερινά σπορ, τότε μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση για όλο το χρόνο στο οροπεδίο. Νομίζω ότι επιχειρήσατε κάποια στιγμή μια τέτοια προσπάθεια. Στο Λιμνάκαρο. Ε, με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα αθλήματα ε, του χειμώνα που σχετίζονται με το χιόνι. Είναι μια ευλογημένη περιοχή το οροπέδιο Λεσιθίου. μπορεί να απέχει χιλιόμετρικά από τη θάλασσα, ωστόσο ε, διακοπές δεν είναι μόνο η θάλασσα, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, 365 μέρες το χρόνο, και νομίζω ότι α, αρκετά ε, μπορεί το οροπέδιο Λεσιθίου να δώσει. Την δυνατότητα σε ανθρώπου, αυτό τέλο πάντων να το κάνουν mm -hmm. πράξη. Κλείνοντα, κύριε Στεφανάκη, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το όραμά σα για την επόμενη μέρα. Το όραμά μου είναι να δημιουργήσουμε ένα αεροπέδιο του Αστύλιο οργανωμένο, mm -hmm. αε, με υποδομέ και για το καλοκαίρι και για το, χειμε... και για το χειμερινό τουρισμό. Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και την πολιτική προστασία και το κομμάτι τη επικοινωνία όσον αφορά τι κοινοπτώσει. Ο στόχο μα όλα αυτά τα χρόνια ήταν να περάσει το μήνυμα ότι το οροπέδιο λαστιού δεν κλείνει ποτέ. Είναι πάντα προσβάσιμο. Άρα λοιπόν, εμεί θέλουμε να έχουμε μια ποιότητα ζωή και για του μόνιμου κατοίκου και για τα νέα παιδιά, του μαθητέ μα και για το νέο που θέλει να εργαστεί στην περιοχή, να του δώσουμε τη δυνατότητα να το καταφέρει. Ακόμα, ακόμα εξετάζουμε και το έχουμε βάλει και στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση να δημιουργήσουμε θερμοκοιτίδε επιχειρήσεων για νέου, είτε είναι παραγωγή είτε είναι επιστήμονε. Δεν έχει σημασία. Θερμοκοιτίδε που θα του προσφέρουμε τη γνώση αυτή για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω και να του δίνουμε και τη δυνατότητα να συναλλάσσονται με άλλου Ευρωπαίου νέου. Ο στόχο μα είναι ποιοτικά να προσεγγίσουμε μοντέλα Ευρωπαϊκά και να δώσουμε μια ολοκληρωμένη και βιωματική εμπειρία στους επισκέπτες τη περιοχή, αλλά κυρίω για του μόνιμους κατοίκου να δώσουμε τα κίνητρα να παραμένουν στην περιοχή μα. Όπω χαίρομαι που υπάρχουν αρκετά νέα ζευγάρια που μένουν στην περιοχή και επιχειρούν και να βελτιώσουμε τι συνθήκε ζωή των οικογενειών. Αυτό είναι το στίχημα. Το στίχημα πλέον για μένα είναι αυτό, ναι. Mm -hmm. Κύριε Στεφανάκη, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε εδώ. Να σας ευχηθώ καλό αγώνα εν των εκλογών. Φίλε και φίλοι, ήταν κοντά μας ο Γιάννης Στεφανάκης, υποψήφιο δήμαρχος στο Δήμορο Παιδίου Λεσεθίου. Ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Καλώς σας βράδυ.